την προσέγγιση συμμετοχής σε συγκεκριμένους αγώνες. Και η Κατένα Στεφανίδη, το χρυσό μας κορίτσι, ήρθε εδώ, άντεξε το βάρος ενός από τα φαβορί σε ένα πολύ 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 δύσκολο αγώνα, τα κατάφερε. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα Στεφανίδη είναι η Ολυμπιονίκη στο επικοντό στο Ρίο το 2016. Γράφει το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο Ολυμπιακού. Γράφει το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού Στίβου. Ήδη όλα τα ειδησογραφικά πρακτορία από χθες το βράδυ έχουν ασχοληθεί μαζί της. Και εδώ τα πολλά συγχαρητήρια από την Ειρήνη Σεβίνσκα. Η Ελλάδα συνεχίζει και σε εποχές δύσκολες να βγάζει ταλέντα τα οποία μπορούν να εξελιχθούν με προσπάθεια, με κόπο, με πειθαρχία, με δυσκολίες και πάντα με κάποια βοήθεια. Χωρίς βοήθεια δεν γίνεται, και να το έχουμε όλοι αυτό στο μυαλό μας, να φτάσει στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου. Και τι βάθρου? Του Ολυμπιακού βάθρου. Κατερίνα Στεφανίδη λοιπόν είναι η χρυσή μεταλλιούχος, είναι η Ολυμπιονίκη στο επικοντό των γυναικών. Και είναι η ώρα για μια συγκινητική στιγμή, αυτή που κάθε αθλητής από τότε που ξεκινάει το έχει το πίσω μέρος του μυαλού του. Είναι η ώρα του εθνικού ύμνου, της χώρας, του αθλητή, της αθλήτριας που παίρνει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ας ακούσουμε τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Είναι μεγάλη στιγμή για τη συγκινημένη Κατερίνα Στεφανίδη. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τους απάντοχους του κόσμου Έλληνες, για τον ελληνικό αθλητισμό. Και ξέρετε πολύ καλά πόσα μπορεί να σκέφτεται αυτή τη στιγμή η Στεφανίδη και κάθε αθλήτρια για να φτάσει στο πόντιουμ ενός Ολυμπιακού μεταλλίου. Όλα όσα έχουν περάσει αθλητές και αθλήτριες τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δυσκολίες, στερήσεις, θυσίες για να φτάσουν σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Στεφανίδη, Μόρις και Μακάρνι για τα Ολυμπιακά μετάλλια. Είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, κυρίες και κύριοι. Στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, του Στίβου, των Ολυμπιακών Αγώνων. Τρίτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα εδώ. Ωραία εικόνα. Έκτο μετάλλιο Ολυμπιακό για την Ελλάδα στο μακρινό Ρίο Ντε Τζανέιρο. Εδώ απόψε σας μεταδίδουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτές τις μέρες τα τεχνικά.